Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του JV της Jets. Και σήμερα θα κάνουμε βασιλόπιτα. Βασιλόπιτα φοβερή, την έχω δείξει και πέρυσι αυτή τη βασιλόπιτα. Είναι με cookies μέσα και σοκολάτα από πάνω. Για μένα είναι η καλύτερη εκδοχή της με τη σοκολάτα από πάνω. Μπορείτε να βάλετε άχνη αν θέλετε ή οτιδήποτε άλλο όπως θέλετε εσείς στη βασιλόπιτά σας. Και ας δούμε τελικά και πάμε να ξεκινήσουμε. Ρίχνουμε μέσα μία πρέζα αλάτι και το αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε ένα μπολ και θα ρίξουμε μέσα το βούτυρο. Ρίχνουμε μέσα και τη ζάχαρη. Και τις δύο βανιλιές. Και θα χτυπήσουμε το μίξερ. Λοιπόν, τώρα που έχει αφραντέψει το βούτυρο με τη ζάχαρη, θα ρίξουμε ένα το αυγά. Θα μας πίνουν το αυγό και θα ρίξουμε το επόμενο. Τώρα που έχουμε αφραντέψει το βούτυρο με τη ζάχαρη και τα αυγά, θα ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας από το κοσκινισμένο το αλεύρι που κοσκινήσαμε πριν στο μείγμα. Θα το χτυπήσουμε λίγο. Ίσα ίσα να το πάρει, γιατί θα ρίξουμε μέσα τώρα τη σόδα με το πορτοκάλι. Παίρνουμε το πορτοκάλι, το κουμί πορτοκαλιού, το μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα. Το έχουμε ακριβώς από πάνω. Δεν θέλουμε να μας κόψει το μείγμα, γι' αυτό το κάνουμε αυτό με το αλεύρι πιο πριν. Ανακατεύει, βλέπετε. Τώρα θα ρίξουμε μέσα το ξύσμα. Βοήθεια. Οπότε θα έρθει η Ελπινίκη τώρα να μου βοηθήσει λίγο. Που είναι πίσω την κάμερα, ένα λίγο. Απλά θα μου το ρίχνει, δεν θα παίρνει, μην αγχώνεσαι. Γιατί πρέπει να χτυπάμε και να ρίχνουμε, ωραία. Δεν μπορείτε να βάλετε τα παιδάκια σας μέσα, να φτιάξετε μαζί τη βασιλόπιτα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, με τη μητέρα μου πάντα μαζί την κάναμε. Την έχετε, έλα λίγο. Τα χέρια σου μόνο. Μην αγχώνεσαι. Είναι τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε μέσα το τριμμένο Oreo. Ανακατέψτε με ένα κουτάλι, με μια σπάτουλα, με ό,τι έχετε. Απαλά βέβαια, από μέσα προς τα έξω, για να μην χαθεί και όγκος που έχουμε δώσει στο μείγμα μας. Είναι υπέροχο. Και θέλω να μου το ψήσετε στις αντιστάσεις. Θέλω να μου δείτε το θερμάνι το φούρνο στις αντιστάσεις σε 170 βαθμούς. Θα ψήσουμε προτελευταία σχάρα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα ταψί 32x20, αλλά σίγουρα θα χρησιμοποιήσετε και στρογγυλό ταψί, ό,τι θέλετε. Είναι πολύ σημαντικό να βουτυρώσουμε καλά τη φόρμα μας. Να βουτυρώσουμε καλά τη φόρμα μας γύρω-γύρω και κάτω και θα βάλουμε και λαδόκολλα από κάτω. Δεν ξεχνάμε να βάλουμε το φλουρί μας, που εγώ παραλίγο το ξεχάσω. Και πάμε να το βάλουμε για ψήσιμο, να φουσκώσει, να γίνει τέλειο και αφράτο. Λοιπόν, για να δούμε. Στεγνό βγαίνει. Τι σας φέρνω εδώ πέρα, μόλις το έβγαλα από το φούρνο. Είναι φοβερό, βλέπετε πως έχει φουσκώσει.
σωστά. Να το δείξω καλύτερα. Έχει φουσκώσει, είναι τέλειο. Το έχω τρυπήσει στο κέντρο να δω αν είναι έτοιμο και αν βγαίνει στεγνό. Και κανονικά θα πάρουμε ένα άλλο ταψί. Εσείς στο σπίτι δηλαδή, γιατί εδώ πέρα δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό. Θα πάρετε ένα άλλο ταψί να την αποπεγυρίσετε. Μόλις την αφήσετε 5-10 λεπτά πρώτα να σταθεί, γιατί είναι ακόμη πολύ ζεστή και θα σας διαλυθεί άμα την γυρίσετε αλλού. Θα τη γυρίσετε σε ένα άλλο ταψί και μετά θα βγάλετε την αδόκολα. Και μετά θα την ξαναγυρίσετε πάλι στο ίδιο ταψί. Διότι όταν θα βάλει το γλάσο και μετά θα πάρει να την κόψετε, θα είναι από κάτω η λαδόκολα. Θέλουμε να φύγει η λαδόκολα. Και μετά θα ρίξετε το γλάσο από πάνω, όπως θα κάνω εγώ τώρα. Βλέπετε, το γλάσο είναι φοβερό. Το απλώνουμε με ένα κουταλάκι. Γιατί όπως σας είπα μπορεί να μην έχει θεμαρίζ, οπότε δουλεύουμε με ό,τι έχουμε στο σπίτι. Έχω λιώσει εγώ εδώ πέρα λευκή σοκολάτα για να κάνω διάφορα σχεδιάκια και να γράψω ό,τι θέλω πάνω στη βασιλόπιτα. Και το έχω βάλει μέσα σε ένα κορνέ που έχω φτιάξει μόνο από αντικολλητικό χαρτί. Διότι με βολεύει πιο πολύ για ρευστά μείγματα και τέτοιου πράγματα. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί δεν έχετε κορνέ στο σπίτι σας, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να σας κάνω ένα άλλο βιντεάκι που να σας δείχνω πώς να κάνετε ένα κορνέ από αντικολλητικό χαρτί. Πάμε να γράψουμε τώρα. Αυτά είναι η συνταγή μας για σήμερα. Η τέλεια αυτή βασιλόπιτα που είδατε είναι αφρός μέσα, φουσκώνει, από πάνω με το γλάσο αποθεώνεται πραγματικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, like στο βίντεο και καλές γιορτές σε όλους, να ευχηθώ. Καλή χρονιά, να έχουμε με υγεία, χαρά, ευτυχία. Φιλάκια πολλά και τα λέμε στο επόμενο. Πάω να φάω τώρα εγώ μόνος μου, με την ησυχία μου.